Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας εορτάζει από την Εκκλησία μας την 12η του μηνός Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Μελέτιος γεννήθηκε στην Μελιτινή της Μικρής Αρμενίας περίπου το έτος 310 μετά Χριστόν. Ήταν πολύ μορφωμένος και ευσεβής χριστιανός. Το 357 χειροτονείται επίσκοπος Σεβαστίας, κατόπιν μετατίθεται στον θρόνο της Βερίας της Συρίας και μετά από 3 χρόνια γίνεται Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας, το έτος 361. Όταν εγκαταστάθηκε στη νέα του έδρα ο Μελέτιος, επικρατούσε πάρα πολύ μεγάλη αναταραχή από τους αιρετικούς Αριανούς. 30 ημέρες έμεινε στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο και κατόρθωσε μέσα σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα να θεμελιώσει με το έργο του την Ορθόδοξη πίστη, τόσο πολύ ώστε όταν μετά τους προσέβαλαν δυνατοί άνεμοι από τους αιρετικούς αριανόφρονες, οι χριστιανοί έμειναν γερά ριζωμένοι. Έτσι ο Μελέτιος έπραξε στο ποίμνιό του αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. «Άρα ούν ως καιρόν έχομεν εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως». Δηλαδή όσο έχουμε καιρό σε αυτή τη ζωή, ας εργαζόμαστε το αγαθό προς όλους και ιδιαίτερα σε εκείνους που έχουν την ίδια πίστη με εμάς. Με διάφορες ραδιουργίες οι Αριανοί κατορθώνουν να τον εξορίσει ο Κωνσταντίος, ο γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν αιρετικός αριανόφρονας και τον εξόρισε στην Αρμενία. Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού θριάμβευσε. Στην Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, το έτος 381, ο Μελέτιος όχι μόνο λαμβάνει μέρος, αλλά και προεδρεύει. Εκοιμήθη ενώ ακόμη διαρκούσαν οι εργασίες της Συνόδου και την προεδρία της Συνόδου ανέλαβε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η εξόδιος ακολουθία του έγινε πάνδημος και πανηγυρική, με συμμετοχή όλων των πατέρων της Συνόδου.